Λοιπόν, είμαστε στο Battle Ages. Θα δείξω μια κλασική στρατηγική που κάνω για να μαζεύω όλο το χρήμα από τους αντιπάλους. Δεν χρησιμοποιώ όλες τις μονάδες. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ένας με 500.000, μάλλον αυτός έχει τα περισσότερα, για να δούμε αν είναι κι άλλος. Εμάς μας ενδιαφέρει το χρήμα. Πολλές φορές τη μάχη τη χάνω. Το θέμα είναι να τα έξοδα να βγαίνουν και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι θα συναντήσουμε. Για αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει είναι απίστευτο, έτσι. Ο τύπος δεν έχει βάλει τείχος στην πόλη, έχει απλώς τα τούβλα, απλά. Λοιπόν, εδώ πέρα το στέλνω κάποιες μονάδες ώστε να βγουν οι στρατιώτες, να τους ρίξω αντικείμενα από τον ουρανό, να τους σκοτώσω. Είναι μια κλασική στρατηγική που χρησιμοποιώ. Να έχω λιγότερους μετά αντιπάλους. Εδώ πέρα ο δεύτερος στρατώνας. Τώρα μάλλον εδώ πέρα λάθος έκανα, αλλά όπως τον βλέπω αυτόν εδώ πέρα, εντάξει. Είναι τραγικός τελείως. Και πρέπει να είναι και ανεβασμένος παίκτης, για να έχει τόσο χρήμα τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αρχικά τους στέλνω εδώ πέρα τους υπείς, οι οποίοι καταστρέφουν τις μονάδες τις αμυντικές. Ναι, και στη δεύτερη φάση στέλνω τους κανονιοφόρους, οι οποίοι χτυπάνε το χρήμα. Τώρα εδώ πέρα τους έστειλα πολύ γρήγορα. Μου λείπει μία μονάδα εδώ πέρα, η Κλεοπάτρα, η οποία ανεβάζει τον damage. Αυτή δεν την έχω γιατί αναβαθμίζεται το κτίριο. Εντάξει, από ό,τι βλέπω. Α. Πρέπει να είναι ανεβασμένος παίχτης αυτός τώρα, γιατί το έχει κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή, γιατί να πάω να βάλω τείχο στην πόλη μου γύρω-γύρω, αφού μπορώ να απλώσω τα τούβλα, ας πούμε, να πιάσουν περισσότερο εμβαδόν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Μιλάμε για τρελή λογική ο τύπος, έτσι. Ήδη τον έχω νικήσει. Εντάξει, δεν έχω πάρει και πολύ χρήμα προς το παρόν, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, περίμενα πολύ παραπάνω. Τώρα έρχεται το δεύτερο αστεράκι, του καταστρέφει το κεντρικό κτίριο, αλλά απλά εμένα με ενδιαφέρει το χρήμα όμως. Και βλέπω ότι του έχουν απομείνει μονάδες. Δηλαδή παρόλα αυτά του έχουν απομείνει μονάδες και με έχει, ας πούμε. Αλλά του έχω πάρει τώρα 300.000 χρήμα τώρα, δηλαδή εντάξει. Τι να λέμε, ουσιαστικά νικητής είμαι και με το παραπάνω. Εντάξει, πραγματικά απίστευτη πίστα, τι να λέμε τώρα. Ο τυπάς δηλαδή, εντάξει, το έκαψε τελείως.